Στη Ζαφύρη Σοφία του Ιωάννη για την επιτυχία της στη Σχολή Παιδαγωγικό-Δημοτικής Εκπαίδευσης Κρήτης. Καλές σπουδές στα παιδιά. Θα ήθελα να τα ζητώ απόλυτα με τους δύο ιερείς. Εγώ θα πω μονάχα ότι μην ξεχάσουν οι φοιτητές μας, μην ξεχάσουν το ήθος. Μην ξεχάσουν την ανθρωπιά. Αυτά που τραβάει σήμερα η Ελλάδα τα τραβάει από μορφωμένους ανθρώπους, αλλά που ξέχασαν την ανθρωπιά τους, ξέχασαν τα ήθη. Να είστε καλά, καλή χρονιά. Στην Κυριάκου Χριστίνα του Δημητρίου για την επιτυχία της στη Σχολή Φοιτικής Παραγωγής Θεσσαλονίκης. Μεγάλη επιτυχία, γιατί την πρώτη μεγάλη επιτυχία της ζωής σας. Εύχομαι να ακολουθήσουν κι άλλες στο μέλλον το ίδιο μεγάλες, το ίδιο σπουδαίες. Επειδή ζούμε σε δύσκολους καιρούς, από κάθε άποψη, θα ήθελα να ευχηθώ, τελειώνοντας αυτή την ακαδημαϊκή σας προσπάθεια, της οποίας η αρχή γίνεται τώρα, να βγείτε πάνω απ' όλα ολοκληρωμένοι άνθρωποι, ολοκληρωμένες προσωπικότητες. Από τέτοια στοιχεία έχει ανάγκη τούτος ο τόπος και κάθε τόπος. Και μετά κατ' επέκταση διακεκριμένοι επιστήμονες ή, αν το θέλετε, επιτυχημένοι επαγγελματίες. Σας το εύχομαι ολόψυχα. Θα ήθελα τέλος να ευχηθώ το λαμπρό αστέρι της γέννησης του Θεανθρώπου να φωτίζει διαρκώς τα μονοπάτια των προσωπικών σας αναζητήσεων και να σας οδηγεί συνεχώς στους δρόμους της ανθρωπιάς και της αγάπης. Γιατί μέσα από την ανθρωπιά έρχονται και οι επιτυχίες. Χρόνια πολλά σε όλους, να είστε καλά. Στο Μαλακό Ιωάννη του Σπυρίδωνος για την επιτυχία του στη Σχολή Μηχανολογίας ΤΕΗ Λάρισσας. Λέγκα Γεωργίου του Αντωνίου για την επιτυχία της στη Σχολή Παιδαγωγικό-Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλίας. Και εδώ στα παιδιά καλή στα διαδρομία. Ήδη έχουν κατακτήσει έναν από τους στόχους τους. Ήθελε αρκετή δύναμη ψυχής, αρκετή βοήθεια, αλλά παρόλα αυτό τα κατάφεραν. Είναι η αρχή, όπως είπαν όλοι οι υπόλοιποι. Πιστεύω και στα υπόλοιπα να τα καταφέρουν. Και απλά θα θέλω να τους θυμίσω κάτι που διάβασα και μου άρεσε πάρα πολύ. Πιστεύω να το κρατήσουν. Έλεγε να χορεύεις σαν να μην υπάρχει κανείς να σε βλέπει και να προσπαθείς να πετύχεις τα όνειρά σου σαν να είναι πάντα η πρώτη φορά. Ευχαριστώ και χρόνια σας πολλά. Στον Μπακασέτα Κωνσταντίνο του Δημητρίου για την επιτυχία του στη Σχολή Στατιστικής και Αναλογιστικής Ρυθματοοικονομικής Μαθηματικών Αιγαίου. Στη Λιμιά τη Βασιλική του Ευαγγέλου για την επιτυχία της στη Σχολή Διοίκηση Επιχειρήσεων Αθήνας. Στον Παλάφα Παναγιώτη του Γεωργίου για την επιτυχία του στη Σχολή Λογιστικής ΤΕΗ Κρήτης. Στον Πανόπουλο Γεώργιο του Ευαγγέλου για την επιτυχία του στη Σχολή Στατιστικής και Αναλογιστικής Χρηματοοικονομικής Μαθηματικών Αιγαίου.
στην Παπαϊωάννου Ελένη του Σπυρίδωνος για την επιτυχία της στη σχολή νομικής Θράκης. Παπαϊωάννου Φανή του Παναγιώτου για την επιτυχία της στη σχολή δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας ΤΕΗ Ονίων Νήσων. Στον Παυλάκο Χρήστο του Ιωάννη για την επιτυχία του στη σχολή Διοίκηση Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων Δυτικής Ελλάδος. Κυρία Χρυσικοπούλου Μπρίνια Σοφία να δώσει το επόμενο βραβείο στην Πέζου Αδαμαντία του Γεωργίου για την επιτυχία της στη σχολή φυσικοθεραπείας ΤΕΗ Πάτρας. Στην Πασανιώτη Σοφία του Βασιλείου για την επιτυχία της στη σχολή Διοίκηση Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων. Στην Πλασαρά Παναγιώτα του Παναγιώτου για την επιτυχία της στη σχολή Νοσηλευτική Αθήνας. Στον Πούλο Γεώργιο του Ιωάννη για την επιτυχία του στη σχολή εργοθεραπείας ΤΕΗ φοιτικής παραγωγής ΤΕΗ Καλαμάτας. Θα ήθελα να σας πω ότι πριν από κάποια χρόνια αρκετά, όταν έδινα πανελλαδικές, το θέμα στην έκθεση ήταν με ποια κριτήρια θα διαλέγετε τους φίλους σας όταν περάσετε στο πανεπιστήμιο. Εισέπραξα ένα μεγαλοπρεπέστατο 16άρι, το οποίο με δυσαρέστησε πολύ, γιατί πολύ απλά έγραψα μόνο μία σελίδα στην οποία έλεγα ότι δεν καταλαβαίνω το θέμα και γιατί θα έπρεπε να αλλάξουν τα κριτήριά μου όταν θα μπαίναγα στο πανεπιστήμιο σε σχέση με το πώς θα διάλεγα τους φίλους μου. Σας το λέω αυτό γιατί θέλω να πω από την εμπειρία μου στο πανεπιστήμιο ότι το πανεπιστήμιο σας δίνει μόνο μόρφωση. Η πραγματική ζωή είναι έξω από το πανεπιστήμιο, η καλλιέργεια και η κοινωνικότητα. Αυτά τα πράγματα πρέπει να προχωρήσουν παράλληλα, η μόρφωση και όλα τα υπόλοιπα, για να είστε μεθαύριο όχι μόνο καλοί επιστήμονες, αλλά και άρτιες προσωπικότητες. Και πάλι συγχαρητήρια και χρόνια πολλά σε όλους. Να δώσει το επόμενο βραβείο στη Ράγκου Δήμητρα του Μιχαήλ για την επιτυχία της στη σχολή εργοθεραπείας ΤΕΗ Αθήνας. Στη Σαϊσανά Άννα του Κωνσταντίνου για την επιτυχία της στη σχολή νοσηλευτική ΤΕΗ Πάτρας. Τζαγκάρη Κατερίνη του Γεωργίου για την επιτυχία της στη σχολή Οικονομικών Επιστημών Πελοποννήσου. Στο ψυχομάνι Σωτήριο του Σπυρίδωνος για την επιτυχία του στη σχολή Φυσικής Θεσσαλονίκης. Στην Αγγέλη Βασιλική του Δημητρίου για την επιτυχία της στη σχολή χρηματοοικονομικής και ελεκτικής ΤΕΗ Υπήρου. Στη Βανικιώτη Ανδριανή του Γεωργίου για την επιτυχία της στη σχολή τεχνολογίας περιβάλλοντος και οικολογίας ΤΕΗ Ονίων Νήσων.
Γοπούλου Ελευθερία του Μιχαήλ για την επιτυχία της στη σχολή μηχανολογίας ΤΕΗ Καβάλας. Στο Γιαννάκηνα Δημήτριο του Αναστασίου για την επιτυχία του στη σχολή Πλοιάρχων. Στη Γιάννη Μαρία του Λέοναρτ για την επιτυχία της στη σχολή εφαρμοσμένης πληροφορικής στη διοίκηση, ΤΕΗ Πάτρας. Στον Καρατζά Γεώργιο του Χρήστου για την επιτυχία του στη σχολή μηχανικών. Στην Κόντο Ιρένα του Φωτό για την επιτυχία της στη σχολή διοίκησης επιχειρήσεων. Στο Ραυτόπουλο Αναστάσιο του Ηλία για την επιτυχία του στη σχολή μηχανολογίας ΤΕΗ Πάτρας. Στη Ραχανιώτη Μαρία του Γεωργίου για την επιτυχία της στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΗ Πειραιά. Στο Σπυρόπουλο Μάνο Ηλία του Παναγιώτη για την επιτυχία του στη Σχολή Λογιστικής ΤΕΗ Πάτρας. Καπετάνιο Αθανάσιο του Ευαγγέλου για την επιτυχία του στη σχολή φυτικής παραγωγής ΤΕΗ Καλαμάτας.